Το Make-A-Wish έχει σκοπό να εκπληρώσει ευχές, όνειρα και επιθυμίες παιδιών που πάσχουν από σοβαρά νοσήματα, από τα οποία κινδυνεύει η ίδια η ζωή τους. Είναι νεαροί άνθρωποι που δίνουν μια δύσκολη μάχη. Μάλιστα, με τις σύγχρονες θεραπείες, οι περισσότεροι θα βγουν νικητές από τη μάχη αυτή. Στη διαδικασία αυτή, οι εθελοντές είναι βασικά κλειδιά για την επιτυχία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και απολύτως απαραίτητο να καταλάβουμε τι πραγματικά χρειάζεται ένα παιδί, τι είναι αυτό που του συγκινεί, τι είναι αυτό που κάνει τα μάτια του να λάμπουν και τι είναι αυτό που μπορεί να ζεστάνει την καρδιά του. Συνάντηση είχαν οι εθελοντές του οργανισμού το πρωί της Κυριακής στο ξενοδοχείο Galaxy, ώστε να μπορέσουν να συνεργαστούν στενά με τους εθελοντές οι οποίοι θα βρίσκονται στην πόλη της Καβάλας, τόσο με τους γονείς αλλά και τα παιδιά για την πραγματοποίηση μιας βαθύτερης επιθυμίας τους. Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε στην Καβάλα και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Είμαστε από το Make-A-Wish, από το Κάναμε Ευχή Ελλάδος. Είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που εκπληρώνουμε ευχές παιδιών που πάσχουν με πολύ σοβαρές ασθένειες, ενισχύοντας τον αγώνα τους για ζωή με χαρά, δύναμη και ελπίδα. Είναι τρεις λέξεις πολύ χαρακτηριστικές για μας. Εδώ είμαστε, είναι όλα τα δύνατα που γίνονται δυνατά και χρειαζόμαστε πολύ την υποστήριξη όλων, να γίνουμε πολλοί εθελοντές, να δημιουργήσουμε μια ομάδα γερή, δυνατή, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί σύσσωμοι, σαν ομάδα, σαν αλυσίδα, ένας κρίκος όλοι μαζί, να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας και στην Καβάλα, γιατί υπάρχει πάρα πολύ ανταπόκριση και γι' αυτό και ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμά σας και ήρθαμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό και ήδη έχει πέρθει πάρα πολύ κόσμο και είναι αρκετά συγκινητικό. Γιατί στο Make-A-Wish για μας είναι πάρα πολύ σημαντική η βοήθεια όλων, να δουλεύουμε όλοι για ένα σκοπό, να προσφέρουμε την εθελοντική μας χαρά, την προσφορά μας, τον χρόνο μας που είναι πολύτιμος και πόσο μάλλον σε αυτά τα παιδιά που δοκιμάζονται και χρειαζόνται τη βοήθειά μας. Ο κόσμος μπορεί να βοηθήσει σε διάφορες ομάδες που έχουμε, είτε είναι στην ομάδα εκδηλώσεων, είτε είναι στη δημιουργική ομάδα, είτε μπορεί να σκεφτούν άμα έτσι σε ένα χαρμόσυνο γεγονός, μπομπονιέρες, γαμουβάτσες από τον οργανισμό μας, το οποίο το κάνουμε και αυτό. Στη δημιουργική ομάδα όσοι έχουν έτσι πιο δημιουργικά έτσι, σκέψεις και χέρια. Και επίσης στην πραγματοποίηση των ονείρων, που είναι η ομάδα ευχής, που εκεί είναι ένας άλλος μαγικός κόσμος των ευχών, που εκεί κάποιος μπορεί να μας βοηθήσει είτε στην οργάνωση, είτε στην εκπλήρωση μιας παιδικής ευχής. Θεωρούμε ότι όλοι, άμα βάλουμε το λιθαράκι μας, έστω και έτσι ένας πολύ λίγο χρόνο να έχει κάποιος, για μας είναι πολύτιμος. Οπότε μην το θεωρήσετε ότι κάποιος μπορεί να μην έχει χρόνο να θεωρήσει ότι μπορεί να βοηθήσει. Για μας, έστω και ο λίγος χρόνος που κάποιος μπορεί να αφιερώσει ένας εθελοντής στον οργανισμό, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Ενώ σε ερώτηση των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης προς την Κατερίνα Ζαγοράκη για την πιο συγκινητική στιγμή που έχει ζήσει μέχρι τώρα στο Make-A-Wish Ελλάδος, θυμήθηκε την πετυχημένη διεξαγωγή της φιλικής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Εθνική Ελλάδος το 2004 στο γήπεδο της Τούμπας μετά την ευχή του 16χρονου Χρυσοβαλάντη που έγινε πραγματικότητα από το Make-A-Wish. Πάρα πολύ έτσι, συγκινητική στιγμή, η οποία ήταν η ευχή του Χρυσοβαλάντη που είχε γίνει πριν 2 χρόνια, που είχε ευχηθεί να δημιουργηθεί ένα ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Euro του 2004, εκ των οποίων όλα τα έσοδα θα πηγαίναν στο παιδολικό τμήμα του ΑΧΕΠΑ όπου είχε νοσηλευτεί. Το αγκάλιασε τόσο πολύ ο κόσμος, είχε γεμίσει 11.000 κόσμο στο γήπεδο, ο Χρυσοβαλάτης έβαλε και το πρώτο σκορ, ήταν μια μαγεία, μια ατμόσφαιρα, κάτι εξωπραγματικό και ήταν η πρώτη φορά που ένα παιδί ευχής ζητάει κάτι στο να αποφεληθεί όχι ο ίδιος, αλλά άλλα παιδιά. Και για μας ήταν πρώτη φορά που μαζεύουμε τόσο πολλά χρήματα και για κάποιον άλλο σκοπό. Και ήταν πολύ, πολύ ιδιαίτερη στιγμή.